την εκλογή των 7 που έκανε το πλήθος του λαού, της εκκλησίας, εμφανίζουν ο λαός τα 7 αυτά πρόσωπα μπροστά στους Αποστόλους, και εκείνοι προέβησαν σε 2 πράξεις: προσευχήθησαν και επέθεσαν τα χέρια τους στην κεφαλή του. Ους έστησαν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας, ενώπιον των Αποστόλων, και προσευξάμενοι επέθηκαν αυτής τας χείρας. Ώστε λοιπόν έχουμε χειροτονία, δηλαδή αυτή η κίνηση επιθέσεως των χειρών επάνω στο κεφάλι του χειροτονουμένου, και προσευχή. Χειροτονία μετά προσευχής. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος επάνω στο σημείο αυτό: «Εχειροτονήθησαν δια προσευχής, τούτο γάρ η χειροτονία εστίν». Τι είναι η χειροτονία? Είναι, λέγει, η προσευχή μετά επιθέσεως των χειρών. Η χειρ επίκειται του ανδρός, το δε παν ο Θεός εργάζεται, και η αυτού χειρ εστίν, η αυτομένη της κεφαλής του χειροτονουμένου, εάν ως δι χειροτονείται. Είναι μία πολύ ωραία, θα λέγαμε, διατύπωση του μεγάλου αυτού θέματος της χειροτονίας, και θα σας πω γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ότι επίκειται, λέει, η χείρ του ανδρός, εκείνος που χειροτονεί τον χειροτονούμενο, δηλαδή ο επίσκοπος, ο Απόστολος εν προκειμένων, οι Απόστολοι, ή ο επίσκοπος ή οι επίσκοποι μέσα στην ιστορία, όταν επιθέτουν σε εκείνον που χειροτονούν το χέρι τους ή το χέρι του, έχουμε πολλές φορές, μάλιστα στη χειροτονία επισκόπου έχουμε 2 και πάνω επισκόπου. Δεν επιτρέπεται να είναι ένας επίσκοπος να χειροτονήσει επίσκοπον, αυτό καθορίζεται από κανόνα συνόδου. Αλλά το πάνω όμως το εργάζεται το χέρι του Θεού. Εδώ είναι το πολύ σπουδαίο. Το δε παν ο Θεός εργάζεται, και η αυτού του Θεού, δηλαδή χειρ εστίν, η απτωμένη της κεφαλής του χειροτονουμένου. Το χέρι του Θεού είναι εκείνο που εγγίζει επάνω εις το κεφάλι του χειροτονουμένου. Εγγίζει το χέρι του Θεού δια του αισθητού χεριού του χειροτονούντος. Πότε όμως? Εάν εκείνος που χειροτονείται, χειροτονείται όπως πρέπει. Εδώ είναι το κλειδί. Εάν λοιπόν χειροτονείται όπως πρέπει. Γι' αυτό αλλού λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι όλους δεν τους χειροτονεί το Πνεύμα το Άγιο. Για να μην γίνει όμως κάποια παρεξήγηση εδώ, ο ίδιος το πατήρ λέγει το εξής: βεβαίως χάρη της Εκκλησίας είναι εκείνοι που μεταδίδουν τη χάρη στους πιστούς, αλλά οι ίδιοι όμως δεν έχουν τη χάρη του Θεού. Συνεπώς έχουν την δυνατότητα μεταβιβάσεως της χάριτος, μένοντες χωρίς χάρη. Για να σας το πω με ένα παράδειγμα, όταν φεύγει από το υδραγωγείο ένας πύλινος αγωγός και φέρνει το νερό στα σπίτια μας, όπως περνάει το νερό μέσα από τον αγωγό, ο αγωγός γίνεται ο αγωγός του νερού. Αλλά ταυτοχρόνως όμως, σαν πύλινος που είναι, πίνει και ο ίδιος νερό. Απορροφά. Βάζουμε μεταλλικών αγωγών. Μας φέρνει μεν το νερό εις το σπίτι μας, αλλά ο ίδιος δεν πίνει ούτε μία σταγόνα. Έτσι μοιάζει. Εκείνος ο οποίος είναι πρεσβύτερος ή επίσκοπος, εάν χειροτονήθηκε από το Θεό,
το Πνεύμα του Θεού το ηχειροτόνησε. Ο Θεός έβαλε το χέρι του κατά την έκφραση του Ιερού Χρυσοστόμου επάνω εις το κεφάλι του χειροτονουμένου. Τότε σημαίνει τη χάρη την έχει και ο χειροτονούμενος, την έχουν και εκείνοι που θα πάρουν από τα χέρια του χειροτονουμένου ό,τι θα πάρουν, την επιτέλεση των μυστηρίων κλπ. Εάν όμως ο χειροτονούμενος είναι ανάξιος, τότε για χάρη του λαού οπωσδήποτε θα δοθεί η χάρις, αλλά για χάρη του λαού. Οι ίδιοι όμως δεν έχουν σε τίποτα να ωφεληθούν, μένουν άνυδροι. Είναι εκείνο που καμιά φορά βλέπουμε και είναι τραγικό πράγμα, να βλέπεις ιερατικών πρόσωπων και να στερείται της χάριτος του Θεού. Είναι αυτόχρημα τραγικό. Αν υπάρχει μέσα στο σύμπαν ολόκληρο κάτι το τραγικό, η κορυφή της τραγικότητος είναι αυτή, να στερείσαι της χάριτος τη στιγμή που τη δίνεις τη χάρη του Θεού. Είναι, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, φοβερό πράγμα. Και το βλέπουμε αυτό πολλές φορές, γιατί είναι κάτι που φαίνεται. Πώς να το κάνουμε, είναι κάτι που φαίνεται, ότι εκείνος που μεταδίδει τη χάρη στερείται τη χάρη του. Για να το κάνω ακόμη πιο αισθητό, να πεθαίνει από την πείνα ο φούρναρης που πουλάει ψωμιά. Για φανταστείτε, να πεθαίνει από την πείνα. Αυτή η επίθεση των χειρών μαρτυρείται από πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, και μαρτυρείται διότι είναι αναγκαία. Σας είπα προηγουμένως ότι θα σας εξηγήσω γιατί είναι μεγάλο θέμα, και όπως θα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω θα πούμε αρκετά πράγματα για το ζήτημα της χειροτονίας. Όχι πιο πολλά από εκείνα τα οποία βέβαια δεν θα κάνουμε μονογραφία, αλλά εκείνα τα οποία μας αναφέρει εδώ το βιβλίο των πράξεων. Σε αυτά θα περιοριστούμε. Ξέρετε τι θα πει χειροτονία? Θα πει η συνδέχιση της ιεροσύνης. Όταν έχουμε ιεροσύνη, έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν λέγω τα άλλα μυστήρια, λέγω το μυστήριο μόνο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο λέγεται το μυστήριο της Εκκλησίας. Το σημαντικό είναι ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έχουμε, γιατί εκεί τελείται, και το μυστήριο της ιεροσύνης. Οπότε το μυστήριο της ιεροσύνης είναι ο φορέας της Θείας Χάριτος μέσα στην ιστορία. Αν δεν έχουμε την ιεροσύνη, δεν έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε το κρασί και το ψωμί που προσφέρει ο λαός δια των χειρών του ιερέως και λέγει τα σα εκ των σών σι προσφέρομεν, σου προσφέρουμε τα δικά σου εκ των ειδικών σου, δεν έχουμε ανταπόδομα. Δηλαδή δεν έρχεται ο Θεός εκείνα που του προσφέρουμε να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα Χριστού για να μας τα δώσει πάλι πίσω καινούργια, άλλα. Του προσφέρουμε και μας προσφέρει μείζωνα αγαθά από τα υλικά αγαθά, το σώμα και το αίμα του Υιού του. Αν δεν υπάρχει ιεροσύνη, δεν υπάρχει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και είναι γνωστό ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το σώμα του Χριστού, συνιστά την Εκκλησία. Και συνεπώς, αν δεν έχουμε ιεροσύνη, δεν έχουμε Εκκλησία. Η δε Εκκλησία είναι η ταμιούχος όχι μόνο της Θείας Χάριτος, αλλά και της Σωτηρίας. Συνεπώς, αν δεν έχουμε ιεροσύνη, δεν έχουμε Εκκλησία, δεν έχουμε σωτηρία. Είναι μεγάλο πράγμα η ιεροσύνη, παμέγιστο. Γι' αυτό το λόγο εκρατούνται κατάλογοι ιερατικοί, όπως επί παραδείγματι στα μεγάλα πατριαρχία, Κωνσταντινούπολης,
Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας, Ρώμης, διότι και η, Ρωμαϊκή Εκκλησία, άλλο ότι είναι, να μην πιάσω πιο πολλά τώρα με τη Ρωμαϊκή και τη Λατινική Εκκλησία, να μην πιάσω πιο πολλά, αλλά και εκείνη έχει μία, θα λέγαμε, διαδοχή ιερατική, ιεροσύνης. Γι' αυτό εκρατούντο και κρατώνται ιερατικοί κατάλογοι, για να αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία η Αποστολική, όχι μόνο ως προς την διδασκαλία των Αποστόλων, αλλά και ως προς την χειροτονία, ότι έχουμε Εκκλησία η οποία έχει την χάρη του Θεού και την μεταδίδει. Είναι γνωστό ότι ο προτεσταντικός κόσμος, επειδή ακριβώς δεν έχει τα μυστήρια αυτά ως, δεν τα αναγνωρίζει, δηλαδή δεν έχει ιεροσύνη, προσέξτε, δεν έχει ιεροσύνη, αναγνωρίζει μόνο δύο μυστήρια από τα 7, το βάπτισμα και την Θεία Ευχαριστία, τα οποία όμως και αυτά τελικά μένουν άκυρα, άκυρα, απερίφραστα, άκυρα, επειδή δεν υπάρχει ιεροσύνη. Συνεπώς, εις τον προτεσταντικό κόσμο δεν υπάρχει σωτηρία. Είναι και αυτό τραγικό, όταν βλέπει κανένας, εκατομμύρια άνθρωποι να βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις. Βέβαια, το τι ο Θεός οικονομεί, αυτό ανήκει σε εκείνον. Εμείς μιλάμε τι μας παρέδωσε ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της αξίας της ιεροσύνης. Είναι εκ των ον ουκάνω. Δεν μπορούμε χωρίς την ιεροσύνη να έχουμε τίποτα. Τίποτα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στο θέμα της ιεροσύνης. Πρώτα-πρώτα να υπάρχει διαδοχή, να υπάρχει εγκυρώτης. Ποιος σε χειροτώνησε? Εκείνος που σε χειροτώνησε, ο επίσκοπος, είχε κανονική χειροτονία. Και αυτόν ποιος τον χειροτώνησε και λοιπά. Είναι δηλαδή πράγματα ελεγχόμενα. Γι' αυτό και έχουμε χειροτονικήρια, όπως έχουμε την ταυτότητά μας. Έτσι κάθε κληρικός, επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος έχει χειροτονικήριο, είναι επίσημο έγγραφο, για να πιστοποιηθεί ότι έχει πραγματική ιεροσύνη από πραγματικών επίσκοπων. Γιατί σας εξήγησα ποιος είναι πολλό. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε πάλι να δούμε πώς αυτή η επίθεση των χειρών ή το αναγκαία και πώς μαρτυρείται μέσα στην Αγία Εγγραφή. Σημειώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει στον Τιμόθεον, επίσκοπον Εφέσου, αφού ήταν βεβαίως βοηθός του Παύλου ο Τιμόθεος, κατόπιν εγκατεστάθη από τον ίδιο τον Απόστολον Παύλον, εγκατεστάθη επίσκοπος Εφέσου. Χείρας, χέρια δηλαδή, ταχαίως μηδενή επιτύχη, μη δε κοινώνει αμαρτίες αλλοτρίες. Πρόσεξε, του λέει. Χωρίς να κρίνεις, χωρίς να εξετάσεις, μη βάλεις με γρηγοράδα, θα σε επιφυλακτικό, προσεκτικός, τα χέρια σου σε εκείνον τον οποίο θα χειροτενήσεις. Χείρας ταχαίως μηδενή επιτύχη, ούτε να γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών. Πώς γίνεται κανείς κοινωνός ξένων αμαρτιών? Αυτόν που θα κοινωνήσεις και ο οποίος τελικά θα αποτύχει, διότι είτε στην αίρεση θα εκτραπεί, είτε ο βίος του είναι εκείνος που είναι, ή επιτέλους δεν τον χειροτονεί το Πνεύμα του Θεού τον άνθρωπο αυτόν, διότι γίνεται σκάνδαλο μες στην Εκκλησία, αυτή την αμαρτία του την παίρνεις εσύ ο επίσκοπος. Γι' αυτό λέγει, μη δε κοινώνει αμαρτίες αλλοτρίες, είναι δοτικές. Μη γίνεσαι κοινωνός ξένων αμαρτιών.